γνώμη μου είναι πως η συμφωνία μεταξύ των δύο συμφοιτητών, υπάρχει συμφωνία κατά τη γνώμη μεταξύ των δύο συμφοιτητών, ανέω τον κύριο Παπαδρέου του κύριο Σαμαρά, γνώμη μου είναι πως η συμφωνία μεταξύ των δύο συμφοιτητών, υπάρχει συμφωνία κατά τη γνώμη μεταξύ των δύο συμφοιτητών, ανέω τον κύριο Παπαδρέου του κύριο Σαμαρά, ήταν και παραμένει να ψηφίσει το Πασόκ όλα τα μέτρα, μισθολόγια κτλ., να ψηφιστεί και ο προϋπολογισμός, γι' αυτό και δόθηκε από τη Νέα Δημοκρατία η άδεια να έρθει ο προϋπολογισμός δύο μήνες νωρίτερα. Να δεσμευτεί λοιπόν η Ελλάδα όπως το πρόγραμμα και να ξέρει η Ευρώπη ότι όποιος και είναι στην εξουσία αυτό είναι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει η Ελλάδα. Να γίνουν μετά εκλογές, να κερδίσει ο κ. Σαμαράς με αυτοδυναμία ή όχι, αναλόγως του τι θα πει ο ελληνικός λαός. Και να λέει μετά ο Σαμαράς, εγώ σέβομαι την υπογραφή της Ελλάδος, θα πάω σε επαναδιοργάνωση. Και να λέει μετά ο Σαμαράς, εγώ σέβομαι την υπογραφή της Ελλάδος, θα πάω σε επαναδιοργάνωση. Αυτό είναι αστείο και το συζητάμε όπως έχουμε καταλάβει όλοι. Και να λέει μετά ο Σαμαράς, εγώ σέβομαι την υπογραφή της Ελλάδος, θα πάω σε επαναδιοργάνωση. Αυτό είναι αστείο και το συζητάμε όπως έχουμε καταλάβει όλοι. Και μετά να λέει, δεν συμφωνώ με αυτά τα μέτρα, τι να κάνω, πρέπει να υλοποιώ αυτά που υπέγραψε ο κακό Πασόκ. Θα ξεκινήσω με ένα ντοκουμέντο. Παρακαλώ πολύ οι φίλοι Δημοκράτες που βλέπουν την εκπομπή να έχουν ένα υπογλώσιο. Γιατί μπορεί να πάθω κάτι αυτό να σας δείξω. Το σύνταξη. Σε χιλιάδες ανθρώπους, θα κάνω μια ερώτηση, πόσες χιλιάδες έχουν πάρει σύνταξη χωρίς να έχουν δώσει κανένα ένσημο, ποιοι ψηφίσαν αυτόν τον νόμο, θα δείξουμε λίγο τις υπογραφές, ο τότε Υπουργός Οικονομικών Αντώνης Σαμαράς και ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης Φώτης Κουβέλης. Και φυσικά για τον Φώτη Κουβέλη λογικό είναι της, τότε του ΚΚΕ εσωτερικού ήταν, του ενιαίου συνασπισμού εκείνης της εποχής, ο Αντώνης Σαμαράς, ο μεγάλος ορθόδοξος δεξιός πατριώτης, είναι αυτός που εψήφισε τον νόμο, αυτό πολλοί δημοκράτες σίγουρα το έχουν ξεχάσει, όπου μας απεγόρευε να λέμε συμμορητό πόλεμος και μας έλεγε πρέπει να λέμε εμφύλιος πόλεμος και μοίρασε τις συντάξεις, συνέχεια του νόμου του Ανδρέα Παπανδρέου το 85 που για πρώτη φορά μοίρασε συντάξεις στους αγωνιστές της Εθνικής Αντιστάσεως. Ξέρω ότι αυτό που θα πω θα είναι πολύ δυσάρεστα, όμως δεν είναι εθνική συμφιλίωση το ψέμα. Δεν είναι εθνική συμφιλίωση να κάνουμε άγαλμα στον Άρη Βελουχιώτη τον Σφαγέα. Δεν είναι εθνική συμφιλίωση να ξεχνάμε το τι συνέβη στη χώρα.